Έκκληση στους πρώην κυβερνώντες να ζητήσουν συγγνώμη για τα λάθη τους απευθύνει η κυβέρνηση, με αφορμή τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση για το διορισμό του Λάμπρου Καϊκίτη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Βίκτορας Παπαδόπουλος, σε γραπτή ανακοίνωση, τονίζει πως είναι θέση της κυβέρνησης ότι δεν επιθυμεί να εμπλέκεται σε αχρίαστες αντιπαραθέσεις εκεί όπου τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Αν η κυβέρνηση επεδίωκε τάχα την υποδιοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας, δεν θα διόριζε 3 αλλά 4 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού θεώρησε αρχικά νόμιμο τον διορισμό Καϊκίτη. Ένα διορισμό τον οποίο αγνοούσαν τόσο ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, όσο και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, είχε κάνει λόγο για προσπάθεια της κυβέρνησης να ελέγξει την Κεντρική Τράπεζα. Από τη στιγμή που η ίδια δημοσιοποίησε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας την απόφαση για διορισμό του Λάμπρου Καϊκίτη. Για λόγους που παραπέμπουν στις σκοπιμότητες, 3 μήνες μετά η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει σε πάυση του εν λόγω μέλους του Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας, χωρίς ασφαλώς να υπάρξει επαρκής ή τεκμηριωμένη αιτιολόγηση. Ο στόχος από πλευράς κυβέρνησης είναι προφανώς ο έλεγχος της Κεντρικής Τράπεζας. Την ικανοποίηση του Δημοκρατικού Συναγερμού για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης από την κυβέρνηση εξέφρασε από τη Βουλή ο βουλευτής Πρόδρομος Προδρόμου. Το να μην ξέρουμε πόσα είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, αν και πώς κάποιοι διορίστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο, δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο μέχρι τώρα έχει το στίγμα της ασάφειας, της επιπολαιότητας. Περαιτέρω διερεύνηση ζήτησε από τη Λεμεσό εκπρόσωπος τύπου του Δημοκρατικού Κόμματος Άγγελος Βότσης. Ο τρόπος διορισμού, η απουσία αιτιολογικής έκθεσης από το αρμόδιο Υπουργείο για διορισμό του συγκεκριμένου ατόμου, οι εντολές για καταχώρηση στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας χωρίς απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αποτελούν ενέργειες που πρέπει να τύχουν περαιτέρω έρευνας. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ευρωπαϊκού Κόμματος, Μιχάλης Γιοργάλας, κάλεσε το ΑΚΕΛ να κατανοήσει ότι ως αντιπολίτευση έχει σημαντικό ρόλο να επιτελέσει. Τα σκανδαλώδη γεγονότα σχετικά με τον διορισμό του κυρίου Καϊκίτη στην Κεντρική Τράπεζα μόνο αγανάκτηση και ανησυχία προκαλούν. Αυτό το παιχνίδι επικράτησης που επιχειρούν ο κύριος Δημητριάδης και το ΑΚΕΛ εναντίον της κυβέρνησης πρέπει να σταματήσει γιατί ζημιώνει τον τόπο. Για να προσθέσει ότι ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας πρέπει να κατανοήσει ότι αποτελεί θεσμό του κράτους και ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και η κυβέρνηση δεν αποτελούν αντίπαλο στρατόπεδο.